ψαρονέφρι αλλά ολλανδικά. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια ψαρονέφρι, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια μανιτάρια, 100 ml λευκό κρασί, 200 ml κρέμα γάλακτος, 1 κρεμμύδι, 25 γραμμάρια αλεύρι, αλάτι πιπέρι, λίγο φασκόμηλο. Για το μπουρέ θα χρειαστείτε 1/2 κιλό πατάτες φρεσμένες, 100 ml γάλα ή κρέμα γάλακτος, 75 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι πιπέρι, μοσχοκάριδο, μισή σελινόριζα. Είδατε τα υλικά που χρειαζόμαστε για αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή. Λοιπόν, τώρα, ψαρονέφρι αλλά ολλανδικά είναι επειδή το τρώμε έτσι στην Ολλανδία πολύ συχνά. Τώρα, πόσο ολλανδικό είναι, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω. Ξέρεις, μπορεί να είναι και συνταγή που την έχουμε κλέψει, γιατί... Από τους Γερμανούς. Από τους Γερμανούς, από τους Άγγλους, από τους Γάλλους, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία, είναι κάτι που το τρώμε εμείς συχνά κάπως έτσι, οπότε γι' αυτό το έλεγα ολλανδικά. Ξεκινάμε λοιπόν και ρίχνουμε σε ένα τηγάνι που είναι λίγο βαθύ για να χωράνε όλα ωραία μέσα, βούτυρο. Είπαμε, θα το κάνουμε ολλανδικά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα χρησιμοποιούμε το βούτυρο δυστυχώς πάρα πολύ. Και λίγο λάδι μαζί. Εμένα μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός, βούτυρο με λάδι, για να τσιγαρίζεις κρέας, ξέρω. Και παίρνουμε το ψαρονέφρι. Ξέρεις, όταν είχα πρώτα έρθει στην Ελλάδα και άκουγα ψαρονέφρι, νόμιζα ότι ήταν ψάρι. Από το ψάρο, ψάρι, δεν είχα καταλάβει ότι ήταν κρέας. Τόσο έξυπνη, κατάλαβες. Βάζουμε και αυτό μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι ένα κρέας που μου αρέσει πολύ, γιατί γίνεται πολύ μαλακό. Και είναι και πολύ νόστιμο. Και τώρα θα το αφήσουμε εδώ, στο βούτυρο, με το λάδι. Γίνει τέλεια. Περιμένω λίγο. Ρίχνω και το κρεμμύδι μέσα. Να τσιγαριστεί και αυτό εδώ μέσα. Αχ, και θα με βοηθήσει και λίγο. Πώς γιατί είσαι καλός με μαχαίρια. Στα τέσσερα ή θέλεις φέτες. Ό,τι σε βολεύει. Εσύ πώς θέλεις. Να το πούμε δύσκολα. Στις φέτες. Φέτες. Πάμε εύκολα. Φέτες. Αυτό μια χαρά πάει. Άρα τσιγαρίζεις, βλέπω το κρέας. Τσιγαρίζεις πρώτα το κρέας μαζί με το κρεμμύδι και θα ρίξουμε και εδώ μέσα τα μανιτάρια. Και μετά. Και αυτό το φαγητό, η κλασική μέθοδος, πώς το σερβίρουμε εμείς τώρα, είναι με πουρέ πατάτας. Και θα σας δείξω πώς κάνουμε το πουρέ πατάτας τελείως απλά. Με το χέρι, παραδοσιακά. Αχ, τι ωραία τα κόβεις. Είσαι... Καλώς βεθός. Σαν Ιαπωνέζος κόβεις, μπράβο. Και αυτό το γεννάμε λίγο από την άλλη. Μόλις πάρει το χρώμα, το κρέας λίγο χρώμα, το γεννάμε από την άλλη. Και μου αρέσει το ψαρονέφρι γιατί γίνεται και γρήγορα. Σε ένα 20 λεπτό έχετε αυτό το φαγητό έτοιμο. Τέλεια. Μανταράκια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία, ξεκινάω την εβδομάδα μου χωρίς να κουραστώ. Τέλεια. Αυτό είναι το καλό, να έχεις ένα σεφ στη κουζίνα που στα κόβει όλα πολύ γρήγορα. Άρα τώρα τσιγάρισες, βλέπω, έβαλες βούτυρο και λάδι μαζί. Βούτυρο, λάδι, τσιγάρισες το κρέας, το κρέας, το κρεμμύδι, κρεμμύδι, μανιτάρια. Και αυτό θα το αφήσουμε έτσι λίγο, να πάρουν ένα χρωματάκι σιγά σιγά. Το μανιτάρι, όπως ξέρεις, αφήνει και το υγρό του. Οπότε τώρα μπορεί να φαίνεται λίγο στεγνό. Δεν είναι έτσι. Αφήσει το υγρό του σε λίγο. Θέλεις να τσιγαρίσω εγώ από εκεί, να έρθεις από εδώ, να δείξεις. Έλα να κάνω μια αλλαγή. Καλά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα κάνω εγώ λίγο κάτι εδώ. Ένα πιρούνι, με συγχωρείς. Θα ρίξω λίγο αλευράκι. Αλεύρι, εδώ μέσα, σε βολ. Και λίγο κρέμα γάλακτος. Μου επιτρέψεις να βάλω λίγο αλάτι εδώ πέρα. Βεβαίως, αλάτι και πιπέρι αν θέλεις βάλε. Και χτυπάω το αλεύρι με την κρέμα γάλακτος.
Και αυτό τώρα θα μπει μέσα στο τηγάνι για να κάνουμε μια ωραία σαλτσούλα με αυτό το φαγητό. Και ξέρεις τι άλλο θα ρίξουμε μέσα. Βρήκα φασκόμηλο που μου αρέσει πάρα πολύ σε συνδυασμό με ψαρονέφρι. Δεν είναι τόσο απλό να το βρούμε, δηλαδή εγώ στο σούπερ μάρκετ που έψαχνα δεν μπορούσα να το βρω. Πιο πολύ αποξηραμένο. Πιο πολύ αποξηραμένο. Ναι, και το βρήκα σε ένα μαγαζάκι που πουλάει τσάγια. Και μου έκανε εντύπωση, τέλος πάντων. Όχι, το πίνετε πάρα πολύ. Ναι, το πίνετε. Είναι πολύ καλό. Ναι, κάνει πολύ καλό. Και στη Λαϊκή το έχω βρει. Ναι. Και να ξέρεις ότι πολλά σούπερ μάρκετ πλέον, εκεί που είναι η Μαναβική, έχουν μικρά γλαστράκια και το έχουν φρέσκο. Ναι, σιγά σιγά αρχίζουν, δόξα τω Θεώ. Έχει ένα άρωμα φανταστικό. Συν το ότι μεγαλώνει παντού στην Ελλάδα. Σε πολλές αυλές, έξω στη φύση. Οπότε θα ρίξουμε και λίγο μέσα. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με το. Αχ, ωραίο άρωμα. Ναι. Όχι πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δυνατό το άρωμα του. Και μόλις βλέπεις ότι γίνεται, να ρίξουμε αυτό μέσα. Ωραία. Και εγώ θα κάνω και το πουρέ. Τι έχουμε κάνει τώρα. Έχουμε βράσει πατάτες και σελινόριζα. Για να σας δείξω τι είναι η σελινόριζα, έφερα και μία μαζί, έτσι, για να μου κάνει παρέα. Αυτή η συγκεκριμένη είναι εισαγωγή από την Ολλανδία. Δηλαδή, δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήξερα ότι εισάγεται από την Ολλανδία. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει λίγο αργότερα το χειμώνα. Δηλαδή, τέλη Νοεμβρίου, μου έχουν πει αρχές Δεκεμβρίου, βγαίνει και εδώ η σελινόριζα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μπορείτε ή να τη βράσετε και να την ανακατεύετε μαζί με τις πατάτες, όπως κάνουμε πουρέ πατάτα, ή μπορείτε να την κόβετε σε κομματάκια, εφόσον έχετε καθαρίσει, εννοείται, το εξωτερικό της, και να τσιγαρίσετε σε ένα τηγάνι με λίγο λάδι και σκόρδο και λίγο μπέικον. Αυτά τα κομματάκια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μεζές. Αυτά. Το αφήνω εδώ για να καταλάβετε τι είναι η σελινόριζα. Ρίχνουμε όλα αυτά εδώ μέσα στο μπολ. Έχω φέρει αυτό. Αυτό είναι το πιο απλό παραδοσιακό πράγμα που πατάμε στο σπίτι μας, κάποτε τουλάχιστον. Τώρα πολλές νοικοκυρές ξέρω ότι χρησιμοποιούν το mixer Heroes. Εγώ θα το κάνω έτσι, γιατί έτσι το έκανα και η μαμά μου και η γιαγιά μου, και κρατάω λίγο παράδοση. Αυτή την παράδοση. Ναι, δεν ξέρω, κάποια πράγματα, Γιάννη, μου αρέσει να τα κάνω όπως τα κάναμε κάποτε. Μα είναι πιο σωστό. Ναι, δεν ξέρω, έτσι έχω κολλήσει. Ρίχνουμε και μέσα λίγο βούτυρο. Εστέρ μου, να προσθέσω τώρα την κρέμα που έχει. Ναι, νομίζω ότι είναι τέλεια η στιγμή. Το κρασί. Το κρασί επίσης, θα ρίξω πρώτα το κρασί. Πάλτο. Συγγνώμη. Ωραία, μετά την κρέμα. Ωραία, άρα να πιει λίγο. Αφήσουμε, ναι, ακριβώς. Στο πουρέ πατάτας ή μπορείτε να ρίξετε γάλα ή μπορείτε να ρίξετε κρέμα γάλακτος ή ένα συνδυασμός. Εγώ σήμερα, επειδή θέλω να ξεκινήσω καλά αυτή την εβδομάδα, θα ρίξω λίγο κρέμα γάλακτος. Και μετά εννοείται ότι θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Σοφάλι εδώ τα υλικά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μείνεις μαζί μου όλη την εκπομπή, χαρά έτσι μου, για να χαρά μου. Έχω και το βοηθό δίπλα μου για να κάνουμε παρέα. Εστέρ μου, θέλεις τώρα να σου βάλω την κρέμα μέσα ή να περιμένω και κοίταξέ μου. Ναι, εγώ λέω τώρα να ρίξουμε και την κρέμα μέσα και μέχρι να πάρει το κρέας μας μία έτσι βράση, γιατί θέλει άλλα 3-4 λεπτάκια. Τώρα το σβήσαμε, κυρίες και κύριοι, η σάλτσα μας έχει δέσει. Και θα το σερβίρουμε, Γιάννη, λέω. Παίρνουμε ένα κομματάκι κρέας και λίγη από αυτή τη... Αχ, αυτό το φασκόμηλο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά. Δεν ξέρω, μιλάω τώρα στον εαυτό μου για να αρέσει. Όχι, θαυμάζω. Χαίρομαι που βρήκα κάποιον που μιλάει χειρότερα ελληνικά από μένα, πραγματικά. Και είμαι τόσο χαρούμενος. Και Γιάννη, το αφιερώνω στο Δημήτρη μας που χθες είχε τη γιορτή του. Ναι. Δημήτρης. Ειδικά για τον Δημήτρη αυτό. Α, το Μίτσο λες. Το Μίτσο. Ναι, Μίτσο, Δημήτρη. Χρόνια πολλά σε όλες τις Δημήτρες, μην ξεχνάμε το λέμε ξανά. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα γιορτάζουμε 40 μέρες, αν το ξέρεις. Σας εύχομαι καλή όρεξη αν κάνετε δοκιμή αυτό το πιάτο. Σας υπόσχομαι, είναι πολύ νόστιμο.